Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισής τους, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δρομολογήσει συγκεκριμένη δομή στην οποία μπορεί να απευθύνονται οι πολίτες. Το θέμα λοιπόν της συμβουλευτικής και της ψυχολογικής υποστήριξης και γενικότερα αυτό που λέμε συμβουλευτική είναι το α και το ω αυτής της διαδικασίας. Ξέρετε και το έχουμε ξαναπεί, είχαμε μια μικρή αργοπορία διαδικαστική γραφειοκρατική ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια που φτιάξαμε μια δομή η οποία θα υποστηρίξει μέχρι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πολλές ενέργειες για το COVID-19. Μέσα από αυτά ήταν ελεγχτικοί μηχανισμοί, πρόληψη, προαγωγή, σύνδεση με τις κινητές μονάδες υγείας, συνεργασία με τους Δήμους και τα κέντρα κοινότητας αλλά και το βοήθεια στο σπίτι, συνεργασία με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εκτός από ημερίδες και νημονωτικό υλικό, μια συγκεκριμένη πάλι γραμμή δεύτερη, γιατί είχαμε στην αρχή της καραντίνας και θα σας το πω, το οποίο δεν είχε τη συμμετοχή που περιμέναμε, αλλά προφανώς γιατί ήταν υπηρεσιακή και είχε κάποιες συγκεκριμένες ώρες, παρόλο που στην αρχή ήταν μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ και είχαμε ήδη δύο ψυχολόγους αυτή τη γραμμή. Όμως θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια, επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη, ξέρετε, έχει και κόσμο, είναι σε όλες τις ενότητές μας και δεν ήταν μια κεντρική δομή. Θα αναπτυχθεί λοιπόν και στις 5 φερειακές ενότητες, προφανώς εδώ πέρα κάτω από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, με συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας. Έχει επιστήμονες από όλες τις θέσεις, έχει γιατρούς, έχει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, επόπτες δημόσιας υγείας, νοσηλευτές και γενικότερα επαγγελματίες υγείας. Οπότε εκ των πραγμάτων θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια τέτοια. Πολύ σύντομα η δομή θα στελεχωθεί και θα ανοίξει για τους πολίτες με ρόλο κυρίως συμβουλευτικό. Η στελέχωση αυτής της δομής, έτσι τη λέμε, που είναι κάτω από το συντονιστικό όργανο το δικό μας, νομίζω ότι το αργότερο σε ένα μήνα θα είναι ήδη και θα υπάρχουν αυτοί. Είναι, ξέρετε, διαδικασίες που έχουν να κάνει με την επιλογή, είναι μια διαγωνιστική διαδικασία. Και νομίζω θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα και παρόλο που αργοπορήσαμε λιγάκι, ο COVID όπως βλέπετε είναι εδώ και είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη και μάλιστα θα υπάρχει και συμβουλευτική και σε άλλα θέματα ως προς την κοινωνική εργασία, προς πολλές φορές επιδόματα τα οποία μπορεί να δικαιούται κάποιος αυτή την περίοδο ή συμβουλευτικά προγράμματα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή, τουλάχιστον οραματικά από εμάς, στην πράξη θα το δούμε, θεωρούμε ότι θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και αν μη τι άλλο αυτό πρέπει να κάνουμε.